Πρώτα απ' όλα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και τι να περιμένει ο κόσμος του Άρη Βούλας από τη νέα προσπάθεια που καταβάλλεται όλοι για τη νέα σεζόν. Κοιτάξτε, η ομάδα μας από πέρυσι στο δεύτερο γύρο και έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Καταλήξαμε να πάρουμε και το κύπελλο σε Ψανά. Έχουμε μείνει, όλη η ομάδα έχει μείνει, έχει διατηρηθεί ο κορμός της και όχι μόνο ο κορμός της, δεν έφυγε κανένας παίκτης. Είχαμε και κάποιες ενισχύσεις παιχτών. Νομίζω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι και ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Υπάρχει ανταγωνιστικό, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, αρκετές δηλαδή, 6-7 ομάδες οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές, θα διεκδικήσουν τις θέσεις κορυφής. Φέτος δεν είναι και εύκολο να είσαι και στην τριάδα. Εμάς πρώτο στόχο μας είναι να είμαστε στην τριάδα. Και από εκεί και πέρα το καλύτερο θα το στοχεύσουμε και θα δούμε στην πορεία πώς θα βγούμε αυτά τα πράγματα. Πρώτο παιχνίδι σήμερα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Βουλιαγμένη. Περιμένουμε βέβαια να δούμε αν τελικά θα ανέβει στην ΑΕ ψανά ή όχι. Θα θέλαμε το πρώτο σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, σήμερα ήταν ένα προπονητικό διπλό γιατί κάνει και η Βουλιαγμένη προπονήση στο γήπεδό μας. Νομίζω ότι είναι και η εποχή τέτοια. Οι ομάδες είναι κουρασμένες στην προετοιμασία. Θεωρώ ότι η Βουλιαγμένη είναι μια ομάδα που έχει όλα τις προϋποθέσεις να είναι στην Α κατηγορία. Με πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις, με ένα γήπεδο που το ζηλεύουν για ΠΑΕ. Μακάρι ευχή μου είναι να είναι στην πρώτη κατηγορία. Ένα σχόλιο για την αναμενόμενη κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος, μιας και ο Άρης Βούλας θα συμμετάσχει πρώτη φορά στην ιστορία του σε ένα τέτοιο θεσμό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό σαν οργανισμός και τι να περιμένουμε από αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο, γιατί εκπροσωπούμε παράλληλα εκτός το σωματείο μας και την πόλη μας, τη Βούλα, εκπροσωπούμε και την Ψανά και το Δήμο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο, εντάξει, θα δούμε και τι κλήρωση θα έχουμε και θα κοιτάξουμε να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα και στο θεσμό αυτό. Μόνο αδιάφοροι δεν είμαστε. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή είμαστε μια ομάδα Α τοπικού, ενώ η άλλη θα είναι γάμα εθνικής και παραπάνω κατηγοριών. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για την πολύ μεγάλη ανακαίνιση ουσιαστικά που έχει γίνει στο γήπεδο της Βούλας και πόσο ευχαριστημένος είστε από τη βοήθεια που προσφέρει ο Δήμος Άρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται εγώ να πω πολλά, δεν έχω μιλήσει και άλλες φορές. Η βοήθεια είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα το βλέπετε κι εσείς. Οι εγκαταστάσεις είναι άρτιες. Θεωρώ ότι είναι από τις εγκαταστάσεις που θα ζήλευαν και ο ΠΑΕ. Κάναμε ένα τουρνουά με την Αθλητικό Μαδρίτης και μείναν έκπληκτοι. Νομίζαν ότι πήγαμε σε επαγγελματικό σύλλογο και όχι σε ένα αεραστεχνικό. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη βοήθεια αυτή και εμείς πρέπει να φανούμε αντάξει και να κρατάμε τις εγκαταστάσεις στο σωστό επίπεδο και την ομάδα με αξιοπρέπεια και να προσωπούμε παράλληλα και το Δήμο μας, όπως είπα πριν. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πρώτα απ' όλα υγεία. Θεωρώ ότι φέτος δεν θα έχουμε αυτά με τον COVID τα προβλήματα. Να έχουμε υγεία και καλύτερα για όλους. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.